Από την Άρτα ξεκίνησε η παράταξη Ήπειρος Όλων και ο επικεφαλής της και υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Δημητρίου τις ανοιχτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει σε όλες τις πόλεις, έδρες των Περιφερειακών Ενωτήτων της Ηπείρου, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με όλους τους ανθρώπους της Ηπείρου. Στόχος να τεθούν επιτάπητος όλες οι ανησυχίες αλλά και τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και οι δυνατότητες ανάπτυξης σε τομείς όπως η πρωτογενής παραγωγή, ο τουρισμός, προκειμένου να τεθούν οι προϋποθέσεις, οι στόχοι και οι άξονες δράσεις για μια επιτυχημένη πορεία στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ. Δημητρίου με δηλώσεις του χαρακτήρισε παραμελημένη την περιοχή της Σάρτας και αναφέρθηκε στο όραμα της παράταξής του για την ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα γίνεται η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση από μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνει σε όλη την Ήπειρο. Ξεκινήσαμε με την Άρτα γιατί, όπως είχα πει και σε άλλη μου συνέντευξη, είναι μια περιοχή που την βλέπω προσωπικά εγώ ο ίδιος, μια περιοχή που ο κόσμος θέλει να μιλήσει μαζί μου και μια περιοχή που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε είναι από τις πιο αδικημένες περιοχές της Ηπείρου, μια περιφερειακή ενότητα που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και πρωτογενή παραγωγή. Θέλω λοιπόν να δώσω το στίγμα, ξεκινώντας από εδώ σήμερα, να γνωρίσω τους Σαρτινούς που θα είναι δίπλα μου, τους Σαρτινούς που θέλουμε να αλλάξουμε την φιλοσοφία και τον τρόπο διοίκησης της περιφέρειας της Ηπείρου. Θα ξαναπώ πάλι, και είναι κουραστικό, ότι το μότο της παράταξής μας είναι Ήπειρος όλων και θα πρέπει οι φίλοι της Σάρτας, οι φίλοι Αρτινοί, να ξέρουν ότι εγώ θα δουλέψω σαν να είμαι και Αρτινός και Πρεβεζάνος και Θεσπρωτός και Γενιώτης. Το όραμά μου το μεγάλο είναι αυτό που σας είπα και πριν, είναι να δω την Ήπειρο σαν brand name, η Ήπειρος όλων. Αυτό είναι, από εκεί ξεκινώ, από τον τρόπο διοίκησης ξεκινώ, ότι είμαι άνθρωπος των όχι του εγώ αλλά του εμείς, είμαι άνθρωπος του προγραμματισμού και του σχεδιασμού και όχι άνθρωπος που να λύνει την καθημερινότητα. Αυτή είναι η δουλειά αλωνών. Αυτή είναι η δουλειά του Δήμου, αυτή είναι η δουλειά των τοπικών κοινοτήτων. Ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια πρέπει να είναι εδώ για να οργανώνει, να σχεδιάζει και να πιέζει την κεντρική διοίκηση να έχει οργανωμένη υγεία και παιδεία. Κάτι που βλέπουμε ότι καταραίει καθημερινά. Οι προτάσεις στον τουρισμό ήταν απογοητευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα της Σάρτας και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα και συνεχίζεται αλλά και δεν μεταλαμπαδεύεται στους επιχειρηματίες του νομού. Ελπίζω με τις προτάσεις που θα καταθέσουμε και θα τονώσουμε το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, αλλά πάνω απ' όλα για να τονώσει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Είναι οι υποδομές και είναι και το κεντρικό κράτος. Για το κεντρικό κράτος ευθύνονται κάποιοι άλλοι, αλλά για τις υποδομές είμαι εδώ για να υποσχεθώ ότι η Άρτα θα ξανασχεδιαστεί από την αρχή, όπως και όλη η Ήπειρος, για να μπορέσει να δώσει υποδομές πρόσβασης από τα Θεοδόργιανα μέχρι τον Αυρακίκο κόλπο. Ποιο άλλο είναι το πρόβλημα που θεωρείτε ότι χωλαίνει η Άρτα? Είπα και την προηγούμενη φορά ότι η πρωτογενής παραγωγή που είναι το μεγάλο όπλο της Άρτας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει μειωθεί σχεδόν στη μέση η παραγωγή. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε κοντά στους παραγωγούς της Άρτας, ούτε τεχνολογικά, ούτε επιστημονικά, ούτε με κάποιον οποιοδήποτε τρόπο φυσιολογικό, ώστε να προσελκύσουμε τους νέους να είναι επαγγελματίες αγρότες. Θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα στους συναδέλφους της Άρτας, γιατί και εγώ επαγγελματίας είμαι, ότι ο αγρότης πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται σαν επαγγελματίας και πρέπει να του δίνονται όλες οι επιστημονικές γνώσεις και όλα τα κίνητρα να καλλιεργήσει σωστά και αποδοτικά τη γη του. Όσο για το εάν η παράταξη Ήπειρος όλων έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση του ψηφοδελτίου ένωψη των εκλογών του Μαΐου, ο κ. Δημητρίου σημείωσε πως αν οι εκλογές γινόντουσαν την ερχόμενη Κυριακή θα ήταν καθόλου έτοιμοι. Άμεσα, είμαστε σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, γιατί όλοι νομίζουν ότι κάπου έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαι τόσο ευχαριστημένος που απλά θα σας πω ότι αν γινόταν την Κυριακή οι εκλογές θα είχαμε ψηφοδελτίο.